Γιατί το έκανε. Ναι. Λοιπόν, επειδή είμαι λοιπόν κακός άνθρωπος, σύμφωνα με την εκτίμηση ελληνικής κοινωνίας. Όχι, κύριε. Και επειδή δεν πιστεύω, και δεν έχω καμιά καλοσύνη μέσα μου, πιστεύω πολύ απλά ότι ο Τζούλιο Αλεξανδράτου, πολύ πονηρά, και την Τζόρνταν τη γύρισε, τα φράγκα τα πήρε, μια χαρά, και μετά αποφάσισε με τους τύπους που γύρω-γύρω έχει και τη συμβουλεύουν, την καθοδηγούν, την κάνουν, τη δείχνουν, να καθαρίσει και το ονοματάκι της. Συγχρόνως καθαρίζοντας ένα όνομα, όσο μπορεί να καθαριστεί ένα τέτοιο, ναι, αυτό ένα τέτοιο πράγμα, και κάνοντας και καλές δημόσιες σχέσεις και για αυτήν και για την επόμενη ταινία που από ό,τι έχω μάθει ότι ετοιμάζεται και η οποία έμαθα ότι είναι η Τζούλια στο σχολείο. Έχει και τίτλο. Λοιπόν. Λοιπόν. Έχει σενάριο. Έτσι έμαθα. Είναι παιδαγωγικού χαρακτήρα. Έτσι μου είπανε. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, πολλά θα ακούσουμε τώρα. Ξαφνικά το... λοιπόν. Ναι, αισθάνομαι δηλαδή, κάνε τη δουλίτσα σου, πουλά όσο θέλεις, βγάλε και φράγκα, ναι, μη μου κάνεις μόνο αυτό και μην πηγαίνεις και σε ένα δικηγόρο, εξαιρετικό σε δικηγόρο. Να σου πω κάτι άσο να το...